Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, πώς είστε? Σήμερα θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής που αναφέρεται και πάλι στην εμμηνόπαυση. Για να δούμε λοιπόν σήμερα πώς αισθάνονται οι γυναίκες σε αυτή τη μεταβατική φάση της ζωής τους. Ποια άραγε από όλα αυτά που ακούτε είναι μύθι και ποια είναι η παγίδα που μπορεί να πέσει μέσα μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση? Να καλησπέρισω λοιπόν τον αγαπητό γιατρό κύριο Ηλία Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σας γιατρέ μου. Καλησπέρα σας κυρία Βασιλείου. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές και ειδικά τις γυναίκες για κάτι που τις απασχολεί σχετικά με την περίοδο της κλιμακτηρίου και της εμμηνόπαυσης και μετά την εμμηνόπαυση. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί τις μεταβολές στο καρδιαγγειακό σύστημα αλλά και τους κινδύνους που διατρέχει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου. Ένα θέμα, γιατρέ μου, που απασχολεί τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου είναι κάποιοι πόνοι στο στήθος, όπως είπα και πριν, κάποια ξαφνική υπέρταση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτά τα συμπτώματα και επίσης θα ήθελα να μας πείτε πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά. Οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της κλιμακτηρίου αναφέρουν διάφορα συμπτώματα και παθήσεις. Όσο αφορά τα συμπτώματα, είναι επεισόδια, συμπτώματα ταχυκαρδίας, αίσθημα παλμών που λέμε εμείς, επεισόδια δύσπνοιας, ότι τους λείπει αέρας και πόνοι στο στήθος. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι μετά την εμμηνόπαυση? Η κυρίως πάθηση που ενδιαφέρει τις γυναίκες και εμάς μετά την εμμηνόπαυση είναι η στεφανία νόσος. Η στεφανία νόσος είναι μια πάθηση που αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες με την εξής σημαντική διαφορά. Στις γυναίκες εμφανίζεται μια δεκαετία αργότερα. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει προστασία από τα ιστρογόνα. Ας δούμε τώρα, φίλες μου, κάποιες διατροφικές συμβουλές που θα πρέπει να ακολουθείτε αυτή την περίοδο της κλιμακτηρίου αλλά και κατά την εμμηνόπαυση. Αυτά, ξέρετε, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αναπληρώνουν κάπως την έλλειψη των ιστρογόνων. Για να θυμηθούμε μαζί ποια είναι τα συμπτώματα που συνοδεύουν την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση και πώς μπορείτε να βοηθηθείτε από τη διατροφή σας. Θα θυμάστε όλοι από την προηγούμενη εκπομπή ο ορθοπαιδικός μας ο κύριος Κωνσταντινίδης που σας ανέφερε ότι σίγουρα λατώνεται η οστική μάζα. Και θα λέγαμε ότι είναι το συχνότερο σύμπτωμα αυτό, όπως μαζί με τις εξάψεις, κάποιες κύριες εκδηλώσεις ερυθρότητας στο πρόσωπο, αύξηση της εφίδρωσης κτλ. Πολλές φορές πονοκέφαλος, δυσχέρεια στην αναπνοή, κατάθλιψη αλλά και ζάλι. Τα διατροφικά λοιπόν στοιχεία, φίλοι μου, χωρίζονται σε αυτά που βοηθούν και σε αυτά που πρέπει να αποφεύγονται. Η διατροφή λοιπόν, να δούμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει. Καταρχήν, φρέσκα λαχανικά, πλούσια σε ασβέστιο και μαγνήσιο, φρούτα που θα πρέπει όμως να αποφεύγετε την πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων όξινων φρούτων, διότι ελαττώνουν την πρόσληψη ασβεστίου. Μην ξεχνάτε δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια, κυρίως λιπαρά με κόκαλα, νερό πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, οστρακοειδή που είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, χόρτα και καλύτερα θα είναι να προτιμάτε τα ραδίκια, ελαιόλαδο που είναι πλούσιο σε βιταμίνη ε και επίσης καλό είναι αντί για ζάχαρη να καταναλώνετε φρουκτόζη, μέλι, ακόμα και μελάσα. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, φτάνει το τέλος της σημερινής μου εκπομπής. Ραντεβού, λοιπόν, την Κυριακή στις 7 και σε επανάληψη Τετάρτη. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι πολύ πολύ καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά!